ιδιαίτερη βραδιά των αποκόρων. Σήμερα είναι η πρώτη φάση που ξατυλίγεται ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχουμε σχεδιάσει ως Δημοτική Αρχή, που έχει να κάνει με την ορίμαση μια γκάμα μελετών μέσα από μια ιεράρχηση, μέσα από μια στόχευση. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε τον καταληπτικό πάρκο, το οποίο έρχεται να χωρηθεί στην περιοχή Εμπρόσγυαλος της τοπικής κοινότητας Κεφαλά του Δήμου Αποκορών. Διαλέχθηκε αυτή η περιοχή γιατί βρίσκεται καταρχήν πέρα από τις δεσμεύσεις, βρίσκεται ανάμεσα στα αλιευτικά καταφύγια Γεωργιουπόλεως, Καλυβών, του λιμενίσκου της Αλμυρίδας, αλλά πλησίων άλλων λιμανιών όπως είναι της Σούδας, του Ιεραθύμνου, το Μαράθι, αλλά και η δραστηριότητα που ήδη εξελίσσεται και δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πετρέ. Με αυτήν την ορίμαση της μελέτης και την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου στοχεύομαι σε δύο δράσεις. Πρώτον, να αυξήσουμε το τουριστικό προϊόν του αποκόρωνα μέσα από μια εναλλακτική δράση που έχει να κάνει με καταδύσεις κλπ. Αλλά να αυξήσουμε και τα αλλιεύματα της περιοχής που δυστυχώς έχουν εκλείψει, θα έλεγα, τη συγκεκριμένη περιοχή από την υπεραλίευση και την παράνομη αλία. Δεν φτάνει όμως αυτό. Έρχεται να κουμπώσει, θα έλεγα, με μια σειρά από δράσεις και ενέργειες που έχουν να κάνουν με και την προστασία του θαλάσσιου στοιχείου του αποκόρωνα. Μιας και προχωράει ο βιολογικός της Γεωργιούπολης, έχουμε πάρει τους βαντικούς όρους του βιολογικού των Καλυβών, άρα έχουμε καθαρά νερά στην περιοχή των Καλυβών. Βρισκόμαστε στο στάδιο σχεδόν της τελικής ορίμασης του βιολογικού της Αλμυρίδας, αλλά κυρίως έρχεται να κουμπώσει με ένα άλλο ένα όραμα της Δημοτικής Αρχής που έχει να κάνει με το καταφύγιο τουριστικών σκαφών και τον ελιμενισμό των τουριστικών σκαφών στην περιοχή της Βόλακα, της τοπικής κοινότητας, συγγνώμη, των Καλυβών. Ένα έργο το οποίο θα μπορούν να ελιμενιστούν περί τα 90 σκάφη και εξ ολοκλήρου βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή των Καλυβών. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα από ενέργειες στοχεύομαι και στην προστασία του θαλάσσιου στοιχείου στον αποκόρωνα, αλλά στοχεύομαι και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του αποκόρωνα. Με λίγα λόγια, ο Δήμος Αποκόρωνα επενδύει στις μελέτες. Ήδη από ιδίους πόρους, στην τριετία 2015-2016-2017, δίνουμε 500.000 ευρώ από ιδίους πόρους για μελέτες στον αποκόρωνα. Μελέτες που θα έρθουν, επαναλαμβάνω, να δώσουν αναπτυξιακή τροχιά στον τόπο μας. Δήμαρχε, ως προς το καταδυτικό πάρκο, πότε θα υλοποιηθεί, τι χρονοδιάγραμμα έχετε και σήμερα, τι προϋπολογισμό έχει το έργο? Σήμερα παρουσιάζονται όλες οι μελέτες που απαιτούνται προκειμένου να τις υποβάλουμε στο υπομεδί και να πάρουμε την αδειοδότηση. Θεωρούμε ότι θα είμαστε το πρώτο καταδυτικό πάρκο το οποίο θα περιέχει και τεχνητούς υφάλους προκειμένου να έχουμε και την αύξηση των αλλιευμάτων που θα χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα. Και μακάρι τέτοια είδους πάρκα να αδειοδοτηθούν σε όλη την Κρήτη, διότι η Κρήτη προσφέρεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Το κόστος του έργου είναι, θα έλεγα, δυσανάλογο από τη χρησιμότητά του, μιας και το κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 150 με 200.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό που δεν είναι απαγορευτικό να δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης, αφού στοχεύουμε να γίνει η επένδυση συγκεκριμένη από το ΠΕΠ ή από τις δημόσιες επενδύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και είμαι ευτυχής που αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να το ανακοινώσουμε. Ο σχεδιασμός πότε θα ξεκινήσει, το ξέρουμε? Εμείς μέσα στο 2017, θα έχουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, θα έχουμε υποβάλει την πρόταση στο υπομεδί. Θα πάρουμε λοιπόν την αδειοδότηση και αμέσως μετά, μόλις ανοίξει η πρόσκληση, εμείς καταθέτουμε. Και τι θα περιλαμβάνει το πάρκο? Είναι έκτασης 60 στρεμμάτων, πολύ μεγάλο δηλαδή, όπου μέσα θα ποντίσουμε δύο πλοία, τα οποία δωρήθηκαν από το πολεμικό ναυτικό, από τα παραπλουσμένα πλοία του ναυτικού, και μας τα δώρησαν ο τότε αρχηγός Κενή, ο γενικός Κενή αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Αποστολάκης ο Βαγγέλης, και το άλλο μας το δώρησε με την ηγεσία ο νυν αρχηγός του ΓΕΝ, ο Γιακουμάκης ο Γιώργης. Οι δυο συντοπίτη μας δηλαδή αρχηγοί, που μαζί με άλλους τεχνητούς υφάλους που θα επιτευχθούν στο σύνολο 38, θεωρούμε, όπως μας λένε οι μελετητές, ότι το πρώτο τρίμηνο θα έχουν αυξηθεί θεαματικά, θα έλεγα, τα αλλιεύματα στην περιοχή. Που θα μπορούν, δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή είναι και το παγκοσμίο φήμης πάρκο, μάλλον συγγνώμη, είναι το παγκοσμίο φήμης σπήλαιο των ελεφάντων, όπου έρχεται, επαναλαμβάνω, να δέσει
με μια γενικότερη δραστηριότητα στην όλη περιοχή, τη βόρεια θαλάσσια περιοχή του Αποκόρου. Έχει γίνει κάποια δράση προβολή σε tour operators στο εξωτερικό για το καταναλωτικό τμήμα, διότι. Όταν θα είμαστε πανέτοιμοι, όταν είμαστε όλοι. Επειδή θέλω να παρουσιάζω μια σοβαρότητα, όταν θα είμαστε πανέτοιμοι καθόλου και θα έχουμε πάρει τις αδειοδοτήσεις και το έργο θα είναι προς κατασκευή και φυσικά θα γίνει η ανάλογη διαφήμιση που θα πρέπει.